τώρα, σε ένα μήνα, το Μάρτιο, το Σεπτέμβριο. Ακούστε, οι εκλογές, εμείς πιστεύουμε καταρχάς ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν την τετραετία τους, γιατί η συζήτηση περί εκλογών συνήθως γίνεται σε βάρος της συζήτησης περί πολιτικής και ότι πρέπει να γίνει. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη σημερινή γίνουν. Συγκυρία, όχι, βλέπουμε ότι θα γίνουν. Αυτό όμως που πρότεινε και ο Σταύρος Θοδωράκης στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Σαμαρά, ήταν ότι θα πρέπει να πάμε σε εκλογές, να συμφωνήσουμε μια ημερομηνία εκλογών, αλλά προηγουμένως να ανοίξουμε και να δώσουμε μια κατεύθυνση λύσης σε ορισμένα πολύ κρίσιμα θέματα. Το ένα είναι η συνταγματική αναθεώρηση και το δεύτερο είναι ο εκλογικός νόμος. Γιατί αν δεν ανοίξουμε το θέμα συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι πάρα πολλά τα θέματα, νόμος περί ευθύνης υπουργών κλπ. Δεν μπορεί ούτε η επόμενη Βουλή να τα συζητήσει. Θα πρέπει να τα ανοίξει μια Βουλή και να τα συζητήσει η επόμενη. Που σημαίνει ότι μπορούμε νομίζω, και είναι και όριμες, υπερόριμες θα έλεγα οι συνθήκες, να κάτσουν κάτω τα κόμματα, οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες και να συμφωνήσουν σε μία ημερομηνία εκλογών, ας πούμε, όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος με το καλό. Το Νοέμβρη που είπατε. Ναι, πρώτο Νοέμβρη. Το φθινόπωρο, ναι. Ας πούμε. Αλλά εντωμεταξύ να γίνονται πράγματα. Εάν κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Δεν έχει θέμα αν εμείς θέλουμε εκλογές ή δεν θέλουμε. Είναι ότι πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα και φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι τόσο κουρασμένη που από τον Ιούνιο δεν μπορεί να κάνει κουρασμένη, αυτά τα οποία. Είναι φορτισμένο. Κοίτα, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς ανικανότητας ή έλλειψης βούλησης. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι κουρασμένη ή τέλος πάντων δείχνει. Άρα βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ με φρεσκάδα να έρχεται, όπως είπε ο κύριος Κυριακίδης. Όχι, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια να ανατάξουμε την κατάσταση. Και αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό που έχουμε να προσφέρουμε εμείς σαν ποτάμι στο πολιτικό σύστημα. Να εντοπίσουμε λύσεις οι οποίες θα προκύψουν από συζήτηση, επαναλαμβάνω, χωρίς συζήτηση δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε καμία λύση και χωρίς αμοιβαίες υποχωρήσεις επίσης, γιατί η συζήτηση που είναι παράλληλη μονόλογη, ξέρετε, είναι. Ναι, μπορεί να κάτσει ο καθένας σε ένα μπαλκόνι και να λέει. Για όλα τα θέματα, όλο πολύ συζήτηση κάνει. Ουσία ο κόσμος δεν. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει, μπορεί να συμφωνηθεί η ημερομηνία των εκλογών νωρίτερα από την τετραετία και με συντεταγμένη κίνηση προς τα εκεί, αφού δοθούν κατευθύνσεις λύσεων σε σημαντικά θέματα και αφού βέβαια μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε για να μπορέσουμε να υπάρχουμε σαν οικονομία. Κύριε Σακελαρίδη.